Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάλι με τη Χάνθ, στο κύπελο. Πάλι ένταση, πάλι εκνευρισμοί, πάλι... Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι κερδίσαμε δύσκολα. Σε όλο το παιχνίδι ήμασταν μπροστά. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα νομίζω μας αδικεί εμάς. Γιατί κάποιος που δεν το είδε βλέπει ότι νικήσαμε μόνο ένα γκολ. Από ό,τι διάβασα και ο Ηλίας μας είπε ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα είχαν και πάλι την μπάλα αυτή. Στα 8 δευτερόλεπτα. Έχουν πάλι την μπάλα, ναι. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Απλά νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε σε κανένα σημείο του μάτι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω. Εμείς δείξαμε ότι παίζουμε όμορφο hardball. Νομίζω κάποιοι δεν μας αφήνουν. Δεν πειράζει. Το θετικό είναι ότι και μετά από όσα γίνονται, η ομάδα παίρνει το θετικό αποτέλεσμα που θέλει. Μάλιστα. Εδώ είναι νομίζω το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λέει ο Δημήτρης. Για πείτε μας. Υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά στο πρωτάθλημα φέτος, ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο παιχνίδι με τη Χάνθ με 8 γκολ στο 45. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως λένε και από τον ΠΑΟΚ και όπως δήλωσε ο Νίκος Γεωργιάδης, υπήρχαν ανάποδα σφυρίγματα. Δημήτρη, εσύ πόσο είδες αυτό? Και οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα κάνουν λάθη. Απλά μερικά πράγματα τα οποία είναι κραυγαλαία. Όπως στον Αλέξον Αλβανό στο 55 που μπαίνει μόνος του και του χτυπάνε στο πρόσωπο. Αυτό δεν μπορείς να πεις ότι δεν το βλέπουν, ας πούμε. Δηλαδή το θεωρείς ότι το κάνουν εσκεμμένα. Δεν γίνεται κάποιο να το χτυπάνε στο πρόσωπο που είναι αντιαθλητικό μαρκάρισμα και να μην δίνεται ούτε φάουλ. Μετά φυσικά δημιουργείται ένταση και μια ομάδα η οποία είναι κατώτερη σου προσπαθεί να σε φτάσει και τα καταφέρνει. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε μάθει πλέον να παίζουμε τα τελευταία χρόνια με αυτό το σκηνικό και πιστεύω να μπορούμε να παίρνουμε τα παιχνίδια όλα έτσι με ηρεμία και συγκέντρωση. Γενικά, Δημήτρη, διαπιστώνεις διαφορετική αντιμετώπιση στην ομάδα σας? Νομίζω, ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα σωματείο που ρίχνει λεφτά στο hardball. Υπάρχουν ομάδες που δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή δεν γίνεται να υποστηρίζουν περισσότερο κάποιες ομάδες οι οποίες δεν επενδύουν στο άθλημα και να προσπαθούν να καταστρέψουν κάποιες άλλες που υποστηρίζουν το άθλημα και θέλουν να το πάνε μπροστά. Αυτό δηλαδή είναι το παράπονο το δικό μας. Δηλαδή δεν πιστεύω να συμβαίνει το ίδιο όταν παίζει το Άργος με μια μικρότερη ομάδα. Νικά 20 γκολ. Και εμείς δηλαδή όταν φτάσαμε στο σημείο που λέει ο Ηλίας να νικάμε 7-8 γκολ μπορούσαμε να το κάνουμε 15. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν για 15 γκολ. Τώρα γιατί γίνεται αυτό δεν ξέρω. Το θέμα εμάς είναι ότι εμείς προσπαθούμε να παίζουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Ο προπονητής μας ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση. Εμείς παίξαμε, το διασκεδάσαμε. Δεν νομίζω να εκνευριστήκαμε πάρα πολύ οι ίδιοι. Νομίζω αν εκνευριζόμασταν θα χάναμε το παιχνίδι. Κρατήσαμε κάποιο χαρακτήρα και μπορέσαμε και το κερδίσαμε και πάλι θα σας πω πολύ άνετα. Και στα μάτς που προηγήθηκαν και με την ΑΕΚ και με το Διομήδη αλλά και με άλλα με θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους, είχατε τέτοια προβλήματα? Δεν μπορώ να πω ότι χάσαμε από τον Διομήδη ή φέραμε ισοπαλία από την ΑΕΚ από τη διαιτησία. Νομίζω ακόμα δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν ήμασταν. Στη Βέρεια υπάρχουν παράπονα. Στη Βέρεια, ναι, υπάρχουν παράπονα. Ειδικά στη Βέρεια υπάρχουν παράπονα. Δεν αδικήθηκε η Βέρεια, εμείς αδικηθήκαμε πάλι. Το θέμα είναι ότι απλά δεν βγαίνει κάποιος από εμάς να τα δηλώσει αυτά τα παράπονα. Δηλαδή ποτέ σαν σωματείο δεν ασχοληθήκαμε με τη διαιτησία να κάνουμε ανακοινώσεις κτλ. Νομίζω μπορεί να φταίει και αυτό το πράγμα, ότι δεν είμαστε μέσα στην ομοσπονδία και δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Δεν αντιθέτω ο διαιτητής ο ένας Σταυριώτης και ήταν γονιτός του προπονητή της Χάντ. Έλα ρε. Έτσι μου είπανε. Τι να πω, πρέπει να μιλάμε στα ίσα στον αέρα. Έτσι μου μετέφεραν. Εγώ μια πληροφορία έχω το καημένο. Υπάρχει κολλητόμετρο. Το πόσο κολλητός δηλαδή είναι ο ένας. Ωραία, αν εσύ είσαι προπονητής σε μια ομάδα και εγώ είμαι διαιτητής, εντάξει, θα σε με επηρεάσεις ή όχι? Να σου πω κάτι. Με αυτούς τους διαιτητές ο ΠΑΟΚ κέρδισε το κύπελο στην Πάτρα. Με αυτούς τους διαιτητές ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο στην Κέρκυρα. Άρα δεν σχάσαμε το κύπελο. Οι διαιτητές είναι όμως που πήραν καφέ με τους παίκτες Άκη στην Κέρκυρα, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή είναι αυτοί τώρα. Καλά. Οι ίδιοι σε όλα αυτά τα παιχνίδια είναι οι ίδιοι που λέτε. Πες μου εσύ τώρα ποια ήταν η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Που πήραν καφέ δηλαδή με τους παίκτες. Δεν γίνεται τώρα πριν το παιχνίδι να πίνουν καφέ με τους παίκτες ΑΕΚ. Δεν είπα ότι το χάσαμε από αυτό το πράγμα. Αλλά είναι λίγο για το άθλημα, είναι πολύ κακό.
Ναι. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση από την Ομοσπονδία. Συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Ή παίζουν διαιτητές οι οποίοι χρήζουν τρία μάτς και σταματάνε την καριέρα τους. Παίζουν για τρεις μήνες, έρχονται, σου δίνουν δύο κόκκινες και τελειώνει. Ο Πάοκ φέτος όπως με, το... όπως με τη Βέρεια πριν το κύπελο, που μας έδωσε δύο κόκκινες κάρτες και δεν έπαιξαν ένα παλικάρι, δεν έπαιξε στην Κέρκυρα ο Κεσίδης. Ο οποίος είναι ο βασικός αμυντικός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Μάλιστα. Δημήτρη, κατά τα άλλα για την πορεία και την απόδοσή σας, γιατί έχει γίνει ένα έξω κίνημα, είπες ότι ο ΠΑΟΚ πλέον ποντάρει πολλά. Σε τι βαθμό ετοιμότητας είστε, δηλαδή φτάνετε να αγγίξετε το ανώτερο επίπεδο απόδοσης δική σας? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί ακουστήκανε πολλά για την ομάδα φέτος. Λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν έχουμε κάνει κάποια υπερομάδα, να μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε πάρει τον Αλέξανδρο Αλβανό, ο οποίος είναι καταξιωμένος. Από εκεί και πέρα πήραμε 5-6 παιδιά τα οποία είναι μικρά σε ηλικία και έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και κρατήσαμε ένα βασικό κορμό. Με δουλειά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα μπορέσει να κάνει κάτι σημαντικό. Και νομίζω ότι φαίνεται η δουλειά μες στο γήπεδο. Απλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί μαζί οι αθλητές είναι μόνο 3 μήνες μαζί. Σε 3 μήνες αποτελέσματα για μένα δεν μπορούμε να δούμε θετικά. Να πούμε ότι θα πάμε και θα νικήσουμε 20 γκολ. Αλλά αν δουλευτεί αυτή η ομάδα, έχει μέλλον και πάρα πολύ μάλιστα. Απλά το θέμα είναι να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα μέσα, από τη διοίκηση, από τους οπαδούς, να μην το βάζουν κάτω. Από εκεί και πέρα εμείς θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι που θέλει το κόσμος, κάτι που θέλουμε κι εμείς που μας λείπουν οι τίτλοι τα τελευταία χρόνια. Επειδή είσαι πολύ έμπειρος και μιλάς πάντα έτσι αυθόρμητα και ειλικρινά, είσαι ευχαριστημένος από την οργάνωση αυτής της ομάδας, από αυτό που ζεις μέσα στην ομάδα? Τι να σου πω τώρα, αν υπήρχε καλύτερη οργάνωση, νομίζω που έχουμε μετά τα δύο πρωταθλήματα και το κύπελο θα έκανε δυναστεία. Μέχρι τώρα θα έπαιρνες πρωταθλήματα και κύπελα. Δεν έχω να σε πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αν υπήρχε καλύτερη οργάνωση, σήμερα τα πρωταθλήματα θα είχαμε κάνει δυναστεία, λες? Φυσικά θα έχεις κάνει δυναστεία, γιατί όταν παίρνει μια ομάδα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα και ένα κύπελο και δεν υπάρχει υποστήριξη και φτάνεις σε ένα σημείο να μην μπορείς να βγεις Ευρώπη, να μην μπορείς να παίζεις κάπου και να χάνεις, να κάνει η ΑΕΚ 850.000 μπάτες και εσύ να μην έχεις ούτε 100, νομίζω ότι εντάξει είναι... Δεν τα πλήρωσε βέβαια. Η ΑΕΚ στο στόμα τα δηλαδή τα υποσχέθηκε. Δεν τα πλήρωσε, θέλω να σου πω όμως, οι αθλητές ήταν εκεί, τώρα δεν τα πλήρωσε, δεν τα έκανε. Ήταν εκεί όμως. Μάλιστα. Έκανε μάλιστα την επένδυσή της. Πήρε τρία τρόπαια. Ούτε μιλητάμε να γίνει πενταπλάσιο το μπάτζετ, ούτε. Βασικά στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι λείπει λεπτομέρεια. Αυτό λείπει. Για το κάτι παραπάνω, Λίγο η λεπτομέρεια θέλει, λίγο για να, λίγο να λειτουργήσουν κάποια πραγματάκια μικρά. Δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι, οκ, okay, πληρώνει, είμαστε κομπλέ. Θέλει λίγο η λεπτομέρεια, θέλει δύο-τρεις ανθρώπους να τρέξουν, θέλει κάτι. Μας λείπει, ας πούμε, έχουμε το παράπονό μας λείπει λεπτομέρεια. Ναι. Η οποία υπάρχει στο Άργος. Στο Άργος, παιδιά, υπάρχει, ναι. Ναι. Άμα υπολογίσεις ότι τρέχουν πίσω από την ομάδα 20 άτομα, υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα ότι δεν έχουν μπάλες, η νερά, η κόλλα, η σκιστική μπλούζα, δεν έχουν να βάλω. Άλλοι δεν το έχουν αυτό το πρόβλημα. Ενώ εσείς το έχετε. Εμείς το έχουμε εδώ και χρόνια. Αυτό είναι που σας λέω ότι λείπει λεπτομέρεια. Ενώ οικονομικά υπάρχει δυνατότητα σε τέτοιους... Οικονομικά υπάρχει δυνατότητα, ρε παιδιά, λόγω ΠΑΟΚ. Όπου και να χτυπήσεις και πεις ΠΑΟΚ, όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι το τμήμα το δικό μας... Στο τμήμα το δικό μας λείπουν κάποια πράγματα τα οποία θα το κάνουν πολύ δυνατό. Όταν, παραδείγματος χάρη, έρχεται ένα παιδάκι 18 χρονών που σε 2 χρόνια θα είναι αθληταράς, θέλει και το κίνητρό του εκτός από τα 200 ευρώ που θα πάρει. Θέλει λίγο και τη λεπτομέρεια αυτό που σας λέω. Να πάρει 5-6 ρουχαλάκια ακόμα να έχει, να βγει έξω, θα χαρεί που θα τα φορέσει, να δείξει στον κόσμο ότι παίζει τον ΠΑΟΚ, να το δουν οι φίλοι του, να νιώσει λίγο πιο αθλητής, λίγο πιο σε μια κατάσταση πιο οργανωμένη. Τώρα εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, τα έχουμε ζήσει, δεν μας πειράζει. Απλά θέλουμε λίγο κάτι παραπάνω, το οποίο είναι με πάρα πολύ μικρό κόστος. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι τα χρήματα που δεν γίνονται. Νομίζω ότι λείπει η οργάνωση. Άνθρωποι και ιδέες, λες, κυρίως. Άνθρωποι και ιδέες. Για αυτό το κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Οι ιδέες υπάρχουν και από τον Ηλία, τον Τάταλα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν υλοποιούνται. Μάλιστα. Μάλιστα. Ηλία, έχεις κάτι να ρωτήσεις στον Δημήτρη που τον βλέπουμε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ να βγάλουν συμπεράσματα για την ομάδα. Ο Δημήτρης είναι παιδιά και τα λέει αυτά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέει. Τα λέει χρόνια, είναι πιστός σε αυτά τα πράγματα που λέει, δεν αλλάζει την γνώμη του. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή στον ελληνικό αθλητισμό όπου τα πράγματα πηγαίνουν προς τα κάτω. Δηλαδή και όταν προσπαθείς να κάνεις το κάτι παραπάνω, στον ΠΑΟΚ π.χ. λένε τα παιδιά πράγματα. Έτσι. Οι υπόλοιπες 10 ομάδες είναι χειρότερα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Θα μου πεις ότι αυτό είναι μέτρο σύγκρισης. Πάντα πρέπει να κυνηγάς το καλύτερο. Ναι. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα, mm-hmm. στο handball, που έχει τη δυνατότητα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχει το γήπεδο, δεν έχει χρέη, όπως π.χ. έχει η ΑΕΚ, που είναι αναξιόπιστη. Έτσι οικονομικά τα τελευταία χρόνια και ακόμα και σήμερα ψάχνει να βρει γήπεδο. Ο Διομήδης είναι μεν οργανωμένος, αλλά το γήπεδο του είναι στις 250 θέσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να αλλάξει το επίπεδο του αθλήματος στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια θέλει όραμα μεγάλο και θέλει και πολύ καλή οργάνωση, όπως λέει ο Δημήτρης. Ναι. Για μένα δεν θα πει κάτι να ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος και να μην κάνει αυτά τα βήματα τα παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει στη Σέχα Λίγκα. Γιατί είναι η μόνη ομάδα η ελληνική που μπορεί να το κάάνει αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια δεν γίνεται με 100.000 budget. Έτσι. Ούτε με 500.000 budget. Αυτό πρέπει να γίνει ένα τεράστιο σύστημα και όλος ο ΠΑΟΚ να επενδύσει πάνω σε αυτό. Όλος ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δημήτρη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Καταρχάς είσαι καλά έτσι από υγεία, ξεπέρασε τα θέματά σου. Σιγά σιγά τα ξεπερνάμε, ναι. Σιγά σιγά. Δημήτρη, πόσα χειρουργία έχεις κάνει τα τελευταία 5 χρόνια? Τα τελευταία 5 χρόνια, τρία. Μόνο? Τρία αθλητικά. Μάλιστα. Το άλλο τι είναι, δηλαδή. Άλλο να μην... Άλλο κακό να μην σε βρει. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης που προφανώς και από δική του πείρα έχει αυτό το παράπονο για το κάτι παραπάνω. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό ότι η λεπτομέρεια κάνει διαφορά, εντάξει. Ναι. Παραδοσιακά... Πέρυσι ήταν χειρότερο όμως, έτσι. Πρόπερσι ήταν ακόμα χειρότερα. Παραπρόπερσι ήταν καλύτερα. Ναι. Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά γιατί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι ένα τμήμα εξασφαλισμένο είναι ότι οι αθλητές του δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο πλην των αγώνων και το πώς θα κερδίσουν. Αν μπαίνει στη διαδικασία κάποιος να σκέφτεται που θα βρει κόλλα, τι θα κάνει, το ένα, το άλλο, το παράλλο, τη χάνουμε την ουσία. Φεύγει η κουβέντα μέσα από την τύρα από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και όντως αυτό δεν είναι τίποτα επένδυση, είναι θέμα τρεξίματος, είναι θέμα στελέχωσης, είναι θέμα αρμοδιοτήτων, είναι θέμα... Μπράβο, είναι θέμα στελέχωσης. Είναι θέμα στελέχωσης, είναι όπως το λες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ με τα δύο πρωταθλήματα και το ένα κύπελο που έχει φέρει θα έπρεπε να έχει και τα στελέχη τα οποία λογικά θα έπρεπε να είναι κοντά στην ομάδα και το γεμάτο κύπελο και κάποια πράγματα να τα έχει λυμμένα. Ναι. Ηλιάνα... Γιατί δεν έχει κάνει κανένα άλλο τμήμα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τι λες, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ανδρικό. Α, ρατσιστής, φαλοκράτης, εντάξει. Τι φαλοκράτης. Ακούστηκες, Ηλία, ακούστηκες, εντάξει. Γιατί, συγγνώμη, τα κορίτσια δηλαδή στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πέρσι τι λέγανε. Τα ίδια. Είναι ένα ξεκάθαρο θέμα που έχει ο ΑΣ. Πρέπει να το κοιτάξει συνολικά. Το όχι και ο κόσμος. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, εγώ διαφωνώ. Τι? Ότι επειδή σε πάω και όποια πόρτα και αν χτυπήσεις, θα βρεις βοήθεια και λύση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει το στοχευμένη η βοήθεια. Υπάρχει όπου αυτό. Στοχεύσεις έξυπνα, θα βρεις βοήθεια. Αλλά ακόμα και τώρα, έτσι, πριν 5 χρόνια, αν υπήρχαν τα στελέχη, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ να χτίσει μια ομάδα. Οι δυο ή τρεις ομάδες αεραστεχνικά αθλήματα και να κινούνται με χορηγούς, τότε που υπήρχε και βιομηχανία στην πόλη, που υπήρχαν και εργοστάσια, που υπήρχαν και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν καλά λεφτά, έτσι, όχι τώρα τα 5 χιλιάρικα. Λοιπόν,
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει πουθενά. Ηλία, επειδή φτάσαμε στο τέλος, για πόλο, βόλι, γυναικεία, τα λέμε και αύριο. Ό,τι θέλετε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό.